Κύριε Φίλια, επόμενος σταθμός συνάφπακτος για το ψηφιακό μουσείο εικονικής πραγματικότητας για την Ελληνική Επανάσταση. Πείτε μας δύο λόγια. Κοιτάξτε, είναι ένα έργο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θεώρησε και αυτό έκανε με απόφαση του Περιφερειάρχη και στη συνέχεια του Περιφερειακού Συμβουλίου να εορτάσουμε τα 200 χρόνια όπως αρμόζει στην περιφέρειά μας. Εδώ έγιναν τα σημαντικότερα γεγονότα και δεν αναφέρομαι φυσικά μόνο στην αρχή της Επανάστασης στα Γαλάβρετα και στο Μεσολόγγι, αλλά και σε δεκάδες άλλες μικρές φλόγες και μεγαλύτερες που έγιναν σε όλη την έκταση. Άρα έπρεπε λοιπόν να δώσουμε και εμείς την αντίστοιχη ένταση. Έτσι λοιπόν την περσινή χρονιά κάναμε 130 εκδηλώσεις με τους πολίτες, με συλλόγους, θεατρικές παραστάσεις, συνέδρια, χορευτικά, γενικά με συλλόγους και με επιστημονικούς συλλόγους, όπως με την εκπαίδευση. Παράλληλα όμως είμαστε η μόνη περιφέρεια η οποία ενέταξε ένα έργο στο ΕΣΠΑ. Αυτό το έργο λοιπόν, ένα μέρος του έργου είναι αυτή τη στιγμή εδώ στην ΑΦΑ, αυτό είναι το κινητό ψηφιακό πάρκο. Τι είναι αυτό, πρώτα απ' όλα γιατί είναι κινητό, γιατί βλέπετε είναι σε κοντέινερ, άρα κινείται. Έτσι λοιπόν θα πάει σε 10 πόλεις στην περιφέρειά μας. Σήμερα είναι ο 5ος σταθμός εδώ στην Αύπακτο. Είναι ψηφιακό διότι στην ουσία συνομιλείς με την ιστορία μέσα από την νέα τεχνολογία. Ό,τι τελευταίο έχει να επιδείξει η νέα τεχνολογία βρίσκεται εδώ μέσα, όπου μπορείς να δεις την ιστορία όχι μόνο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά και ευρύτερα την ιστορία γενικότερα της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν είμαστε προσιτοί ιδίως στην νεολαία αλλά και στις μεγαλύτερες ηλικίες, μιας και είμαστε και σε απόλυτη συνεργασία με τα σχολεία, φυσικά όχι τώρα το καλοκαίρι που είναι κλειστά, για να περάσουν όσο περισσότεροι μαθητές και να το απολαύσουν. Και όταν θα κλείσει τον κύκλο του, εδώ τα 12 κοντέιντερ αυτά, τότε είναι προγραμματισμένα να παραμείνουν στις δύο εμβληματικές πόλεις ως ψηφιακά μουσεία, στα Γαλάβρετα και στο Μεσολόγγι. Να παραμείνουν σε πλήρη λειτουργία και με όλο το θεματικό αντικείμενο, απλώς σε μικρότερη έκταση. Και από εκεί και πέρα μετά να είναι επισκέψιμα μόνιμα, για τις ευρύτερες περιοχές, έτσι. Μόνιμα επισκέψιμα λοιπόν στις πόλεις αυτές που σας είπα, από τους επισκέπτες που θα έχουν έναν ακόμα λόγο να επισκεφτούν τις πόλεις αυτές, δηλαδή την περιφέρειά μας. Άρα καταλαβαίνετε, είναι ένα έργο το οποίο εκτός από έργο πολιτισμού, έργο ιστορίας, είναι και έργο αναπτυξιακό. Σας λέω, ένας ακόμα λόγος να επισκεφθείς τα Γαλάβρετα, ένας ακόμα λόγος να επισκεφθείς το Μεσολόγγι. Ευχαριστούμε.